2005. Χρονιά σταθμός. Το πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία, στο εκτροφείο της Σιμώνα Τανζαρέλα, Del Rosso Malpelo. Κάθε αργή και δύσκολη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Τότε, αυτό που φαινόταν να προέχει ήταν show, show, show. Άλλωστε, ήταν και ο τρόπος που οι Ιταλοί εκτροφείς διάλεξαν και έδειχναν εξωστρέφεια στη ράτσα και με αυτόν τον τρόπο κέρδισαν την αναγνώριση. Ο πρώτος μας σκύλος ήταν ο Ντον Πέντρο από το εκτροφείο της Σιμώνας. Με το φίβο μας, τον Πέντρο, εντρίφησα στο χαρακτήρα και τη μορφολογία των Γκάνε Κόρσο και άρχισε και συστηματική ενασχόλησή μου με τις εκθέσεις με πολλές διακρίσεις για το φίβο. Ο συνδυασμός του φίβου Ντον Πέντρο και της Κάντι Τζέι Κουίρις, πρωταθλητές μορφολογίας και οι δύο, μας έδωσε πολύ καλούς απογόνους που επίσης αναδείχθηκαν πρωταθλητές. Τα σκυλιά τους από τη γέννα Α με έκαναν να γνωρίσω ότι ήθελα κάτι παραπάνω και έτσι επένδυσα και στο εργασιακό ταπεραμέντο τους. Είχα την ευλογία και την τύχη να γνωρίσω σκυλιά της Σιμώνας στη δεκαετία του 90 με 2000. Το εργασιακό ταπεραμέντο αυτών των σκυλιών πολύ λίγοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά, ειδικά στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Σιμώνα, για τον Ντον Πέντρο. Το 2007, στο δεύτερο ταξίδι μου στην Ιταλία, επισκέφτηκα το εκτροφείο του Alberto Veronesi, Vignola dei Conti. Τόσο ο χώρος του εκτροφείου και ως τοποθεσία, αλλά και ως οργάνωση, όσο και τα υπέροχα σκυλιά του μου άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Από το εκτροφείο του πήρα το πρώτο θηλυκό του δικού μου μετέπειτα εκτροφείου, την GI Quiris. Μια εξαιρετική σκύλα που αποτέλεσε τη βάση για την ποιότητα και τα ωραία δείγματα της γραμμής που ακολούθησαν έπτυξα στον Del Rosso. Η φιλοξενία του Αλμπέρτο ήταν εξαιρετική. Ο Αλμπέρτο δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, όπως άλλωστε δεν βρίσκεται ούτε η GI Quiris. Τα εξαίσια ωστόσο δείγματα της γραμμής που από τότε άρχισα τους θυμίζουν συνεχώς. Το τρίτο μου ταξίδι στην Ιταλία, το 2008, επισκέφθηκα το εκτροφείο Il Corso della Vita του Μάσιμο Μάσκιο στη Βόρεια Ιταλία προς απόκτηση νέου σκύλου. Η γραμμή της Έλενας προερχόταν από παλιές γραμμές Cane Corso. Η επιλογή της Έλενας με βοήθησε σημαντικά στην εκτροφή μου, διότι η ίδια διέθετε τέλεια κίνηση, δυνατό μειοσκελετικό σύμπλεγμα και γνήσιο ταπεραμέντο Cane Corso. Ο Μάσιμο και η σύζυγός του Βαλέρια είναι πρόσκαροι άνθρωποι με πολλή αγάπη για το Cane Corso. Η φιλοξενία του Μάσιμο ήταν εξαιρετική και η γνώση του για την ιστορία του Cane Corso αστήρευτες. Σας ευχαριστώ, Βαλέρια και Μάσιμο Μάσκιο, για την Έλενα Il Corso della Vita. Το 2010 ήταν το τέταρτο ταξίδι μου σε εκτροφεία της Ιταλίας. Πήγα συνοδευόμενος από τη σκύλα μου GI Quiris, Κάντι, προς αναζήτηση κορυφαίου επιβήτωρα. Είχε προηγηθεί έρευνά μου όπου αξιολογούσα τα δείγματα του εκάστοτε εκτροφείου όσον αφορά στο χαρακτήρα, τα σταθερά νεύρα κατά αποπίεση σε συνδυασμό με το ταπεραμέντο και τη μορφολογία αρσενικών Cane Corso. Κατέληξα σαν επιλογή στο εκτροφείο του Μικέλε Μπότση στη Μαφρεντόνια. Ο σκύλος του κομπάνιο 3 ήταν αδικημένος από τις φωτογραφίες που τον παρουσίαζαν. Εμφανίστηκε μπροστά μου ακόμα πιο αγέροχος και στιβαρός. Ρώτησα τον Μικέλε ποιος είναι αυτός ο σκύλος και γιατί δεν τον έχει στη σελίδα του. Γελώντας μου ανέφερε ότι έχω δίκιο που δεν αναγνώρισα τον κομπάνιο 3. Ο κύριος Μπότση αφιέρωσε πολλές ώρες και ημέρες μαζί μου να με ξεναγεί στο εκτροφείο του, δείχνοντάς μου πολλά δείγματα της γραμμής του. Έφτιαξε και βίντεο πώς δούλευε και επικοινωνούσε ο Μικέλε με τον κομπάνιο 3 στη φάρμα με τις αγελάδες που διαθέτει. Ήταν ένας σκύλος με απίστευτη δύναμη στο δάγκωμά του επάνω μου και με εντυπωσίαση η ηρεμία του μόλις σταμάτησε να του ασκώ πίεση.
αφαιρώντας δε τον εξοπλισμό μου, ήταν φιλικός και δέχτηκε το χάδι μου, λες και δεν συνέβη τίποτα δύο μόλις λεπτά πριν. Το αποτέλεσμα της γένας από το ζευγάρι με το κουμπένιο 3 με DJI Queries ήταν τα σκυλιά με το γράμμα G. Βλέπει Κουίντο, Ντεβαλορόσο και όχι μόνο. Με το Μικέλε Μπότσι είμαστε πλέον φίλοι και με ευχαρίστησε πολλές φορές για την προβολή του κουμπάνιου 3 μετά τη γένα του γιού του Γκουίντο Ντεβαλορόσο, που άρχισαν να βλέπουν τον κουμπάνιο οι περισσότεροι Ιταλοί με άλλη διάθεση. Το 2011 ήταν η χρονιά του 5ου κατά σειρά ταξιδιού μου στην Ιταλία. Πήγα συνοδευόμενος από τη σκύλα μου Βικτόρια Ντεβαλορόσο στο εκτροφείο των Τομάσο και Μάσιμο Καστινιάνο, που αλλού στη Μαφρεντόνια. Διερευνώντας τις επιλογές μου και αξιολογώντας και πάλι το χαρακτήρα σε συνδυασμό με το ταπεραμέντο και τη μορφολογία αρσενικών κανεκόρσο που τα εκάστοτε εκτροφεία προσέφεραν, κατέληξα στο εκτροφείο των Καστριάνων. Ο σκύλος του Μάσιμο, Ακίλε, και η Βικτόρια Ντεβαλορόσο, κόρη της Κουίρης και αδελφή της Βιόλας Ντεβαλορόσο, ήταν οι γεννήτωρες της γένας με το γράμμα F. Μια χαρισματική τοκητό ομάδα, όπου τα κουτάβια συνδύασαν εξαιρετικά τη μορφολογία του Ακίλε και το σκληρό ταπεραμέντο της Βικτόριας Ντεβαλορόσο. Ο φίλος Μάσιμο είναι άρρηκτα συνδεμένος με τη ράτσα στην Ιταλία, αφού μεγάλωσε με τα κάνε κόρσο δίπλα στον πατέρα του Τομάσο. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του κόρσο και με βοήθησε σε κάποιες μετέπειτα επιλογές μου με σκύλους στους οποίους δεν θα μπορούσα να έχω πρόσβαση. Σε ευχαριστώ θερμά, Τομάσο και Μάσιμο. Το ταξίδι μου στην Ιταλία το 2011 ήταν σημαντικό για έναν ακόμη λόγο, αφού μέσω του φίλου μου Μικέλε Μπότσι ευτύχησα να γνωρίσω έναν από τους πιο παλιούς Ιταλούς εκτροφείς, τον ευρέως γνωστό Ουμπέρτο Λεόνε. Δραστηριοποιείτο στη Μαφρεντόνια την επωνομαζόμενη Κούνια των Κάνε Κόρσο και ιδιαίτερα σε όλη την περιοχή της Πούλια, και υπήρχαν αμέτρητες αναφορές στην προσφορά του στη ράτσα του Κάνε Κόρσο. Ήταν πολύ εγκάρδιος και μου έδειξε όλα τα σκυλιά του εκτροφείου του. Είχε χαρεί που το Κάνε Κόρσο γνωρίζει τόσο δημοτικότητα στη γείτονα χώρα του Ελλάδα. Ο Ουμπέρτο δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η συμβολή του ωστόσο στη βελτίωση του Κάνε Κόρσο παραμένει σπουδαία και ζωντανή. Κρατώ ως πολύτιμο κομμάτι τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μου. Το 2014 πραγματοποιήθηκε το 6ο ταξίδι μου στην Ιταλία με προορισμό το εκτροφείο του Ένζο στην Νάπολη. Σκοπός η δημιουργία μιας εξαιρετικής γραμμής, ζευγαρώνοντας τη δική μου Βιόλα Ντεβαλορόσο με τον Άρης του εκεί εκτροφείου. Ο Άρης ήταν πρωταθλητής μορφολογίας και αναπαραγωγής, αλλά και ένα από τα πιο δυνατά σκυλιά που έχω έρθει αντιμέτωπος όλα αυτά τα χρόνια να ασχοληθούν με τη φυλή. Ήταν ένα σκύλος που η άμυνά του ήταν πολύ σκληρή και όταν χρειάστηκε δούλεψε όλα τα drives του πολύ ψηλά. Το αποτέλεσμα της επιλογής μου με δικαίωσε 100%. Οι απόγονοι του Άρη και της Βιόλας Ντεβαλορόσο αποδείχθηκαν πανέμορφα και πολύ δυνατά σκυλιά. Ήταν τα σκυλιά των οποίων το όνομα άρχισε με το γράμμα P. Πάρης, Περσέας Ντεβαλορόσο και όχι μόνο. Με τον εκτροφέα Ένζο Γκριμάλντι συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και είναι ιδιαίτερα αγαπητός φίλος. Σε ευχαριστώ Ένζο για τη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Το 2018 πραγματοποίησα το 7ο ταξίδι μου στην Ιταλία και πάλι στην Νάπολη για το διαγωνισμό Ραντούνο του ΣΑΚ στην Καζαλούτσα. Μια κόρη του Γκουίντου Ντεβαλορόσο και της Δανάης Ντεβαλορόσο έλαβε μέρος στην εξέταση Καλ2, όπου και πέρασε με επιτυχία το τεστ και μάλιστα ως το καλύτερο κανεκόρσο εξέτασης. Μιλιόρε κανεκόρσο μεταξύ 11 διαγωνιζόμενων σκύλων. Ήταν μια ωραία εμπειρία και πολύ συγκινητική, αφού για πρώτη φορά κανεκόρσο ελληνικού εκτροφείου ανέβηκε τόσο ψηλά. Η ιδιοκτήτρια της σκύλας μας έκανε μεγάλη προσπάθεια και πολύ καλή προετοιμασία για αυτή την παρουσίαση.